Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ο συνθέτης Γιώργος Ζήκας σε ηλικία 70 ετών. Ο γνωστός μουσικός υπέστη ανακοπή την ώρα που πήγαινε σε τηλεοπτικό σταθμό, βυθίζοντας τη θλίψη του οικείους του αλλά και τους θαυμαστές του. Τόσα χρόνια στο σωρίο, κάθε χρόνο άλλο δρανείο, βρανιά ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη, μια ζωή στην ίδια την τάξη, στη θεωρία και στην πράξη. Ύστερα μέσα στους δρόμους, θες δεν θες, σκύβεις τους ώμους. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1949, αυτοδίδακτος και εμπειρικός, ξεκίνησε μετά από καλλιτεχνική περιπλάνηση χρόνων να γράφει τραγούδια στα 30 του με παρότριση του Διονύση Σαββόπουλου. Έκτοτε κυκλοφόρησε σειρά δίσκων και τραγούδια του ερμήνευσαν καλλιτέχνες όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Κώστας Μακεδόνας, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, η Μαριό, ο Σταύρος Λογαρίδης, η Κατερίνα Κούκα, η Σοφία Παπάζογλου, η Γλυκερία, ο Δημήτρης Ταρόβας και η Μελίνα Σλανίδου. Ενώ τραγουδούσε και ο ίδιος τα τραγούδια του. Τα ωραιότερα θα σου πω αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα, πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσει. Κούκλα μου, πολύ μ' αρέσει. Κάνεις εσύ γυναίκα στατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς σου τώρα η κλέφτρα, τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα. Μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα. Χυσάκρασα τα μάτια σου, αποκλεισμένο στη Θεσσαλονίκη, πάμε νότια, θεωρία και πράξη και πολλά άλλα τραγούδια γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και έγιναν διαχρονικά. Ένα πλοίο της γραμμής με ένα τζιν Αμερικής και ένα τζουρά στο σου τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Από το 1985 μέχρι το 2007 κυκλοφόρησε 11 δίσκους ενώ έγραψε και 2 βιβλία. Αποκλεισμένος στη Θεσσαλονίκη, χωρίς εσένα ναι, πώς να χαρώ. Έξω το χιόνι, περιμηδρώμη και έχω 40.